Αχ, τι κάνετε, καλημερούδια, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Δευτέρα, πήγαμε μητέρα να κάνει ο Αλέξανδρος τις βιομαδιές του εξετάσεις και περιμένουμε τώρα την παιδίατρο πώς και πώς να μας πάρει τηλέφωνο να μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα και πώς ξεκινάμε. Είναι οι Δευτέρες πάρα πολύ αγχωτικές για μένα, εδώ και ένα μήνα. Τέλος πάντων, έχουμε σταματήσει τώρα στο φαρμακείο που δουλεύει η νονά του Αλέξανδρου να πάρουμε το φαρμακό του Αλέξανδρου, να πάρουμε ορούς οι οποίοι είναι δυσέβρετοι και δεν βρήκα μικρούς, πήρα 2-250, γίνεται χαμός με τα φάρμακα, παιδιά. Απίστευτο. Φανταστείτε, ψάχνω εδώ και πάρα πολύ καιρό ένα φάρμακο και θα μου το φέρει ο ανιψιός μου από τα Γιάννενα, που στα Γιάννενα το βρήκε εύκολα. Και πήγαμε και λίγο, επειδή ήταν κοντά μας από το μητέρα και μετά, στα Γιούλια. Σας έχω πει ότι στα Γιούλια κάνουν το πιο ωραίο τσουρέκι ever, δεν υπάρχει. Και πήραμε εδώ τώρα να φάμε τσουρεκάκι. Και πήρα και εγώ, μιλήσαμε χθες το βράδυ με την παθολόγο που παρακολουθεί τη μαμά μου, γιατί είναι έτσι, μιλάνε συνέχεια. Οπότε της είπε τι νιώθω και της είπε ότι οδεύω για υπερκόπωση και είπε χαλαρά. Μου έγραψε και εξετάσεις, οποίες θα πάω να κάνω τις επόμενες ημέρες, όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι ακόμα διάθετη, οπότε περιμένω να μου τελειώσει η περίοδος και μετά να πάω, γιατί μια φορά είχα πάει και είχα κάνει εξετάσεις ενώ ήμουνα αδιάθετη και είχαν βγει όλα χάλια και είχαμε τρομοκρατηθεί, λέμε τι έγινε. Αλλά φταίει επειδή ήμουν αδιάθετη και μας εξηγήσαν ότι όταν είσαι αδιάθετη δεν πρέπει να κάνεις εξετάσεις αίματος. Και θα περιμένω λίγο. Πήρα όμως εδώ τώρα από την νονά του Αλέξανδρου τον Οτήλ. Να πίνω λίγο τον Οτήλ, να δούμε μήπως και με βοηθήσει το τον Οτήλ, τουλάχιστον να βγάλω τις επόμενες ημέρες. Και βλέπουμε. Λοιπόν, θέλω λίγο να δείτε τα μπαλόνια μας, τα οποία τα έχουμε κρεμάσει εδώ πέρα, όπως μπαίνεις έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία αυτή η σύνθεση που πήραμε από Νάκας, είναι πανέμορφο, ο Αλέξανδρος έχει ξετρελαθεί, το αρέσει πάρα πολύ. Και είπαμε να το κρεμάσουμε έτσι, να μην το κάνουμε στρογγυλό, νομίζω ότι έτσι είναι πιο ωραίο. Και ο Αλέξανδρος σήμερα το πρωί που ξύπνησε και τα είδε και τα θυμήθηκε, έπαθε σοκ, του αρέσαν πάρα πολύ και έτσι να φοράζει τα μπαλόνια, τα μπαλόνια. Είναι πάρα πολύ όμορφοι και ίσως αντέξουν και μέχρι τα Χριστούγεννα, να τα κρατήσουμε και για τις γιορτές. Γιατί είναι έτσι εντυπωσιακό και γιορτινό και πολύ ωραίο. Η κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι είναι αυτή, αλλά δεν με ενοχλεί καθόλου και σε μένα είναι αυτή. Δεν θα κάνω τίποτα για μια-δυο μέρες, θα καθίσω βασικά για σήμερα, γιατί αύριο είναι και τα γενέθλια του Αλέξανδρου, οπότε θέλω έτσι να είμαστε μαζεμένοι, οπότε θέλω σήμερα να μην κάνω τίποτα, πέρα το ότι έχω να πάω το δίαιτρο τώρα και μετά έχω να πάω τον Αλέξανδρο για κούρεμα, ενώ να μην κάνω δουλειές, μόνο τα πολύ βασικά. Να είμαι λίγο χαλαρή γιατί μου χτυπάει η υπερκόπωση την πόρτα και φοβάμαι ότι κάποια στιγμή απλά θα πέσω. Εντάξει, αγάπη μου, περίμενε να κάνω εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, είμαι έξω από τον οδοντίατρο. Έχω έρθει να τελειώσουμε με αυτό το απονευρωμένο δόντι. Ελπίζω να τελειώσω σήμερα, να πάνε όλα καλά και να τελειώσουμε. Φοράω μπουφάν διότι κρυώνω, έχει κρύο, φυσάει βασικά και έχει κρύο σήμερα. Όχι ότι το ευχαριστιέμαι, ξέρετε ότι είμαι του κρύου, το ευχαριστιέμαι. Αλλά κρυώνω και δεν βγάζω μπουφάν εγώ την ώρα της οδήγησης, που εγώ όταν οδηγώ δεν θέλω να φοράω το μπουφάν, ούτε παλιτό, ούτε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και έχω ανοχωθεί πάρα πολύ όμως, γιατί η παιδίατρος από το μητέρα δεν με έχει πάρει ακόμα. Και φοβάμαι ότι θα με πάρει την ώρα που εγώ θα είμαι με το στόμα ανοιχτό στον οδοντίατρο και δεν θα μπορώ να μιλήσω. Οπότε πρέπει κάπως να βρω τρόπο να απαντήσω, γιατί δεν ξέρω πόση ώρα κάθεται η γιατρός στο νοσοκομείο, γιατί ξέρω ότι έχει και το δικό της ιατρείο. Και δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό και θέλω οπωσδήποτε να μάθω τι γίνεται με τις εξετάσεις του Αλέξανδρου, με τα αποτελέσματα πώς έχουν βγει και πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και θα δω τώρα, θα πρέπει να πάω στον οδοντίατρο να συνεννοηθούμε, μήπως μπορεί εκείνη να μιλάει με ανοιχτή ακρόαση και εγώ να ακούω. Κάπως έτσι ίσως να γίνει, να της πει ότι είμαι ο οδοντίατρος και ακούει, μαμά, μιλήστε της, τέλος πάντων, κάπως έτσι θα το κάνουμε. Και πριν φύγω να πάω οδοντίατρο, έχω ακόμα 5 λεπτάκια,
Ήθελα να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα υπέροχα μηνύματα και τις τέλειες ευχές που στείλατε για το καινούριο ξεκίνημα της αδερφής μου στο χθεσινό το βίντεο. Πρόλαβα και διάβασα κάποια, αλλά χθες το βράδυ που η μαμά μου κατάφερε να μιλήσει με την παθολόγο και η παθολόγος της είπε ότι τα συμπτώματα που μου λες σημαίνουν κούραση, άρα οδεύουμε προς υπερκόπωση. Καλύτερα να. Μπήκα κι εγώ και διάβασα σε μία σελίδα, έγραψα συμπτώματα υπερκόπωσης. Ό,τι γράφει το νιώθω. Πραγματικά ό,τι γράφει το νιώθω. Και επειδή έχω περάσει υπερκόπωση το διάστημα λίγες μέρες αφού του γυρίσαμε μαζί με τον Αλέξανδρο στο σπίτι που γεννήθηκε, και είναι πάρα πολύ άσχημο αν φτάσει σε βαριά μόρφη υπερκόπωση. Εγώ είχα σηκώσει και πυρετό, δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ήμουνα στην περίοδο που είχα γεννήσει με κεσαρική και έπρεπε κάθε 3 ώρες να πηγαίνω στο μευτήριο να ταΐζω τον Αλέξανδρο και να φεύγω. Και ξανά και ξανά και ξανά. Αυτό γινόταν για 3-4 μέρες συνεχόμενα, μέχρι που κατέρευσα. Και ήθελα να καταλήξω στο ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Το λέω και το εννοώ και δεν το λέω ούτε για να πετύχω κάτι, ούτε για να κάνω. Το λέω και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου, ότι έχω το καλύτερο κοινό, γιατί παρακολουθώ γενικότερα και άλλα κανάλια, και εδώ στο YouTube ελληνικά και στο εξωτερικό, και βλέπω λίγο πάνω κάτω στα σχόλια τι γίνεται. Και εγώ πραγματικά νιώθω ευγνώμων και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ καλό κοινό και νιώθω πραγματικά ευλογημένη γι' αυτό. Τώρα τα 1-2 σχόλια δεν είναι τίποτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και η αδερφή μου σας ευχαριστεί. Μου είπε να σας μεταφέρω και ευχές για Χριστούγεννα, για καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά, γιατί διάβασα και εκείνη τα μηνύματά σας. Αλλά δεν κατάφερα να σας απαντήσω. Εδώ θέλω να καταλήξω, αλλά το πάω μέσω Λαμίας. Ήθελα να καταλήξω στο ότι δεν σας έχω απαντήσει ακόμα, γιατί μου είπε και η γιατρός να πάρω λίγο απόσταση από τις οθόνες, αλλά τώρα με το vlog μας αυτό δεν γίνεται. Αλλά είναι να ανεβούν ακόμα 3 βίντεο και είπα με προσοχή θα τα βγάλω. Και γιατί σας είχα πει έτσι και από την αρχή του vlog μας ότι τα 3 τελευταία, το νούμερο 24, 25 και 26, θα σας τα ανεβάσω 27, 28 και 29, και εσείς να είστε πιο χαλαροί από τα Χριστούγεννα και εγώ να περάσω πιο άνετα Χριστούγεννα, να έχω μόνο το να τραβάω με την κάμερα και όχι την επεξεργασία. Και για ακόμα μια φορά μου είπατε να κάνω ότι εγώ νιώθω καλύτερα και ότι δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Είσαστε φανταστικοί. Αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πραγματικά είσαστε φανταστικοί. Πάω να τελειώνω με αυτό το βρωμόδοντο. Επιτέλους, δεν αντέχω άλλο. Και το απόγευμα, αν είμαι καλά και ο Αλέξανδρος θέλει, γιατί δεν τον βλέπω και πολύ θετικό, θα πάμε να κουρευτεί. Να είναι αύριο στα γενέθλιά του κούκλος. Όχι, ότι δεν είναι κούκλος. Βάγε μάνα. Όχι, το αγοράκι μου. Καλούλης είναι, είναι καλός. Δεν πιστεύω να σας έλειψε αυτό το ασανσέρ. Το έχουμε δει τρίτη φορά. Νομίζω σας είχα μαζί και στον καθαρισμό. Καλά κρασιά. Και επειδή ξέρω ότι ενδιαφέρεστε για εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πήγαν όλα καλά με το δόντι. Εδώ πέρα μιλάω λόγιση όπως μπορείτε να δείτε. Είναι πολύ αστείο, δεν μπορώ. Πάρα πολύ αστείο. Όλα καλά, δεν κατάλαβα τίποτα για ακόμα μία φορά. Το ξανακαθαρίσαμε, το κλείσαμε, το σφραγίσαμε. Και ελπίζω να μην με ξαναενοχλήσει. Ημέρα 20. Ξημερώνει μια πάρα πολύ ωραία ημέρα για εμάς αύριο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Θέλω πώς και πώς να έρθει η αυριανή ημέρα να το ζήσουμε όλο αυτό με τα γενέθλια του μικρού. Να πάμε να πάρουμε την τούρτα. Είναι από τις μέρες που
Νομίζω η κάθε μαμά είναι χαρούμενη. Νιώθει σαν να είναι τα δικά της τα γενέθλια και πολύ περισσότερο από αυτό. Λοιπόν, άνοιξα τα προϊόντα από τα κουτάκια. Αυτό ήταν στο κουτί της Kills το νούμερο 19 και αυτό ήταν το κουτί της Kills το νούμερο 20. Γιατί άνοιξα το νούμερο 19 της Kills και ο Αλέξανδρος για ακόμα μια φορά είχε κάνει τα μαγικά του και δεν υπήρχε τίποτα μέσα σε αυτό το κουτί. Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πρώτον και πιο σημαντικό. Μιλήσαμε με τη γιατρό του Αλέξανδρου και ο Αλέξανδρος πάει πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε βέβαια, αλλά πάμε πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, εγώ από χθες νιώθω πολύ καλύτερα. Έχω ακόμα έτσι αυτόν τον πόνο εδώ, μπρος και πίσω. Και μια πιο ελαφριά κόπωση σε χέρια, πόδια, μέση κλπ. Γενικότερα όμως δεν έχω καμία σχέση με χθες. Χθες ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Θα φωνάξω όμως τη μαμά μου με το που τελειώσω το βίντεο να με ξανατρίψει με ενόπνευμα και να κουκουλωθώ, γιατί νομίζω πως βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Από παιδί με βοήθησε αυτό όταν ένιωθα έτσι λίγο πεσμένη. Και αυτό, θα καθίσουμε να φάμε και τα τοστάκια μας εδώ πέρα τώρα και να ετοιμαστούμε για ύπνο. Όσο τρώω παράλληλα θα επεξεργάζομαι κιόλας, μπας και καταφέρω 10 η ώρα να κοιμάμαι όπως και χθες. Γιατί χθες κοιμήθηκα από τις 10, ξύπνησα 6:30 γιατί έπρεπε να πάμε στο νοσοκομείο. Ναι, στο νοσοκομείο και ξύπνησα περδίκι πάρα πολύ καλά. Μπορεί να με βοήθησε και το τονοτήλ βέβαια και να νιώθω έτσι καλά, αλλά όχι, σκέφτομαι θετικά ότι απλά καλυτερεύω και πάω καλά. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και θα σας δω πάλι αύριο που θα δούμε παρέα τα γενέθλια του Αλέξανδρου. Τα τρίτα γενέθλια του Αλέξανδρου. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Αυτά, μην λείψει κανείς.